Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο γήπεδο Ηλιούπολης Β. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας ο προπονητής του Φωστήρα Ηλιούπολης, ο κύριος Άγγελος Νταούδης. Coach, νέα χρονιά. Έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές ημέρες για το Φωστήρα Ηλιούπολης που επέστρεψε στη Β' κατηγορία μετά το εντυπωσιακό περσινό ντεμαράζ με πολλές συνεχόμενες νίκες. Μία ήταν, δεν κάνω λάθος, και πολύ καλή πορεία και καλή εικόνα. Νέα χρονιά για το Φωστήρα Ηλιούπολης σε μια κατηγορία πιο απαιτητική. Πώς τη φαντάζεστε και τι να περιμένουμε από την ομάδα σας? Η κατηγορία είναι πιο δύσκολη, την ξέρουμε. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε εντελώς να τα αποκριθούμε. Έχουμε ενισχυθεί με τη δικιά μας φιλοσοφία όμως, με νεαρά παιδιά. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια αρκετά καλή χρονιά. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί, αυτός είναι ο βασικός στόχος. Μια γρήγορη σωτηρία και από εκεί και πέρα να βάλουμε τις βάσεις φέτος για να δούμε τι μας λείπει, τι προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε όλη τη χρονιά για να βελτιωνόμαστε χρόνο με το χρόνο. Αυτός είναι ο στόχος και ο δικός μας και ο δικός μου και της διοίκησης. Βρίσκεστε σε φάση χτισήματος εισαγωγικά, σε περίοδο αναπροσαρμογής για την ομάδα σας, έχετε παίξει και κάποια φιλικά. Είστε ευχαριστημένος από την εικόνα και αν θεωρείτε ότι με την εικόνα που έχετε στα φιλικά ότι χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση? Αυτή τη στιγμή έχουμε ολοκληρώσει το ρόστερ. Έχουμε ανανεώσει το ρόστερ μας κατά 50%. Από την περσινή ομάδα μείνανε περίπου στα 14 παιδιά και έχουμε κάνει άλλες τόσες μεταγραφές. Τα παιδιά που έχουν έρθει είναι στην ίδια ακριβώς φιλοσοφία της ομάδας. Νεανικό σύνολο, φιλόδοξη. Αυτό είναι το κυριότερο που θέλουμε να έχουμε, φιλοδοξία. Καλά αποδυτήρια. Και έχουμε ολοκληρώσει το ρόστερ. Όχι, δεν ψάχνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Coach, είστε ένας άνθρωπος ρεαλιστής. Πάντα ήσασταν στο ποδόσφαιρο, ειδικά και κυρίως στις αναπτυξιακές ηλικίες, που είστε ένας μέτρε των τμήματων υποδομής. Τι στόχο έχει ο Φωστήρας, πού μπορεί να φτάσει στη Β' κατηγορία? Πιστεύω ότι ρεαλιστικά με το υλικό που έχουμε να μπορέσουμε να έχουμε μια εύκολη σωτηρία. Να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, που είναι σημαντικό, δεν το λέω τυπικά. Θέλουμε να παίξουμε καλή μπάλα και μέσα από τα αποτελέσματα να έρχεται και το καλό ποδόσφαιρο. Να έχουν, δηλαδή τα παιδιά, επειδή δεν είμαστε έμπειρη ομάδα, τα παιδιά να βγει από πάνω τους το άγχος της κατηγορίας, των βαθμών και να μπορέσουν να απελευθερωθούν και να παίξουν αυτό που μπορούν. Είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές, πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Και νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε πολύ όμορφα πράγματα. Ο κόσμος δηλαδή που θέλει, θα έρθει, θα έρχεται να μας δει πραγματικά γιατί παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και γιατί τα παιδιά θα δίνουν το 110% κάθε Κυριακή. Είναι αυτή η φιλοδοξία τους. Coach, αυτή είναι η νοοτροπία μας. Coach, η Β' και η Γ' κατηγορία έχει την εξής ιδιαιτερότητα ότι μπαίνετε από νωρίς στις επίσημες υποχρεώσεις και λόγω του κυπέλου. Δύσκολο να είστε έτοιμοι. Σε τι βαθμό ετοιμότητας θεωρείς ότι θα είναι ο Φωστήρας Ηλιούπολης στο πρώτο επίσημο μάτς που αφορά το κύπελλο ΕΠΣΑ και αν πιστεύεις ότι θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή για να περάσουν κάποιες αγωνιστικές ώστε να είστε σε πλήρη ετοιμότητα? Δεν νομίζω ότι έχουμε διαφορά από τις άλλες ομάδες που έχουν κάνει τόσες μεταγραφές. Πάλι θα χρειαστούμε ένα διάστημα προσαρμογής βάσει της προετοιμασίας που κάνουμε, βάσει των απαιτήσεων που έχουμε. Πιστεύω και ο βασικός στόχος είναι η ομάδα να είναι αμέσως έτοιμη. Ας είναι η ετοιμότητα 60-70%. Το πολύ θα προσπαθήσουμε να τους, μέσα από την εμπειρία και τη δικιά μας, να τους βοηθήσουμε τις πρώτες αγωνιστικές να μπορέσουμε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί και να μπορέσουμε να πάρουμε βαθμούς. Αυτό μετράει αυτή τη στιγμή, ειδικά στο ξεκίνημα. Κότσο, να αλλάξουμε λίγο κλίμα και στάδιο. Είστε σε μια ομάδα που έχει μια διοίκηση με νέους ανθρώπους που θέλουν να ανεβάσουν τον brand της ομάδας. Είχε χάσει την έγκλη του Φωστήρα τα τελευταία χρόνια. Όμως γίνονται κινήσεις όχι μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές, αλλά και έξω από αυτές, ώστε να μεγαλώσει το όνομα του συλλόγου. Ένα σχόλιο για την προσπάθεια της διοίκησης. Η προσπάθεια της διοίκησης είναι τεράστια. Αν φανταστείτε ότι πρόπερση ήταν μια ομάδα στο μηδέν, ποικιλοτρόπος, αγωνιστικό, διοικητικό, ότι προσπαθούσαν από στάχτες κυριολεκτικά να στηθεί μια ομάδα. Αν σκεφτείτε λοιπόν ότι πέρυσι κάναμε ένα βήμα και πήγαμε στο, τουλάχιστον θα χαρακτηρίσω, στο 4-5, οργανωτικά, αγωνιστικά, φέτος φιλοδοξούμε να είμαστε στο 7-8. Αυτό είναι ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο κομμάτι για τις διοικήσεις, γιατί του ζητείτε κάθε χρόνο να βρίσκουν πόρους, να βρίσκουν άτομα, γιατί δεν γίνεται με ένα άτομο και δύο να βγαίνει η χρονιά. Ζητάμε λοιπόν από τους ανθρώπους αυτούς να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες και πραγματικά τις κάνουν οργανωτικά. Πιστέψτε με ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
Κανένα πρόβλημα. Δηλαδή τα παιδιά είναι ευχαριστημένα ό,τι μας ζητάνε, ό,τι τους ζητάμε εμείς, το υλικό μας, όλα είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Δεν μας πονοκεφαλιάζει τίποτα πέρα από τις 4 γραμμές του γηπέδου. Μέσα στο οργανόγραμμα, μέσα στο πλάνο υπάρχει το κομμάτι των υποδομών στην ατζέντα του Φουστρέα Ηλιούπολης, coach. Ναι, υπάρχει. Θα γίνει μια προσπάθεια, όσο γνωρίζω, να οργανωθεί αυτό το κομμάτι, γιατί κακά τα ψέματα, όταν μια ομάδα δεν έχει υποδομές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντηρείται σε καλό επίπεδο, γιατί το σύγχρονο ποδόσφαιρο ξεκινάει από τις υποδομές. Και ξεκινάει, το βλέπουμε, από ομάδες σε πολύ ψηλό επίπεδο που κοιτάνε τις υποδομές και επενδύουν εκατομμύρια για τις ακαδημίες τους. Νομίζω ότι και ο Φωστήρας πρέπει να πάει σε αυτό το μοτίβο και οι άνθρωποι, από όσο γνωρίζω, κάνουν πάρα πολλές προσπάθειες πάνω σε αυτό το στόχο. Κότσο, δεν είναι εύκολος. Κότσο, σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε καλή αγωνιστική. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή σεζόν σε όλους. Ευχαριστώ.